Στην αστυνόμευση της Παγιάς Λευκοσίας αναλαμβάνουν 21 μέλη της δύναμης, οι οποίοι μέχρι σήμερα υπηρετούσαν στις φρουρές αρχηγών κομμάτων και πρώην κρατικών αξιωματούχων. Το Υπουργικό Συμβούλιο είπε ναι στην πρόταση της Υπουργού Δικαιοσύνης Έμιλης Γιολίτη. Με την απόφαση αυτή θα επέλθει εξοικονόμηση 21 ατόμων. Αυτοί θα διοχετευθούν στο κινητό σπίτι της αστυνομίας, στο κέντρο της Λευκοσίας. Και λέω κινητών, επειδή ακόμη είμαστε στη διαδικασία εξέβρεσης κατάλληλου χώρου. Απάντοντας στο θέμα που ηγέρθηκε για την πολυάριθμη Προεδρική Φρουρά, Υπουργός Δικαιοσύνης είπε πως εάν και εφόσον η Επιτροπή Αξιολόγησης της Αστυνομίας κρίνει ότι ο αριθμός είτε δεν είναι ικανοποιητικός είτε είναι υπερβολικός, τότε θα γίνουν οι ανάλογες διορθώσεις. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω για το θέμα της Προεδρικής Φρουράς ότι ανέκαθεν ο αριθμός των αστυνομικών και φρουρών των Προέδρων της Δημοκρατίας ήταν στα ίδια επίπεδα. Ο Υπουργός ανακοίνωσε επίσης πως δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτά τα αιτήματα για μερική απασχόληση μελών της δύναμης σε άλλες εργασίες εκτός αστυνομίας. Όσοι θέλουν, όπως είπε, να συμπληρώνουν το εισόδημά τους μπορούν να εργάζονται εντός της δύναμης υπεροριακώς.